Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Σήμερα φτιάχνουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπει στο playlist για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Παρόλο που έχω προγραμματισμένα θέματα για να βάλουμε σε εκείνο το playlist, μία συζήτηση που είχα χθες με μία κοπέλα την οποία Τη γνωρίζω αρκετό καιρό διαδικτυακά και μιλάμε για διάφορα θέματα, είναι επιστήμονα στο χώρο της υγείας. Με σόκαρε, με σόκαρε αυτή τη συζήτηση. Και ζήτησα την άδειά της, ώστε ενωνίμως βεβαίως, να κάνω αυτό το θέμα, να διαβάσω την ιστορία της, γιατί νομίζω ότι αυτό που θίγει, που είναι η τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από μάνα προς κόρη, Παίζει κέριο ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο, στο πώς εμείς οι γυναίκες αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα, αντιλαμβανόμαστε το σεξ, αντιλαμβανόμαστε τον ερωτισμό του σώματός μας και διαχειριζόμαστε όλη αυτή την ιστορία με την επαφή μας με τη σεξουαλικότητα. Λοιπόν, διαβάζω ότι μου έγραψε το κορίτσι. Και είναι νεαρό κορίτσι, δηλαδή δεν είναι... Και θα δείτε ότι κάνει εξωσωματική. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 40, 45, 50. Είναι νεαρή. Είναι νεαρή. Και όπως συζήτησα μετά μαζί της, γιατί τη ζήτησα το ιστορικό της, το οποίο φυσικά δεν θα διαβάσω δημοσίως, θεωρώ ότι ε, είναι και λόγες συναισθηματική και ψυχική που δυσκολεύεται ε, να κάνει παιδί ε, με, με τον βιολογικό τρόπο με τον, να κάνει παιδί χωρίς εξωσωματική και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της υποβοηθούμενης ιατρικής λόγω του ότι α, η ιστορία σε σχέση με το σώμα της, α, με τον ερωτισμό της, με τη σεξουαλικότητα της, με το να γίνει μάνα, έχει α, μπερδευτεί ιδιαίτερα και έχει περιπλακεί αχρίαστα από την τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που της έκανε η μάνα της. Και μάλιστα όταν της είπα τις απόψεις μου σε σχέση με τη γονιμότητα μου λέει μου λες ακριβώς τα ίδια που μου λέει ο γιατρός μου γιατί της είπα κορίτσι μου θα, θα κάνεις παιδί και μετά που θα κάνεις το παιδί αν δεν θες να κάνεις άλλο αμέσως να προσέχεις γιατί είναι πάρα πολύ πιθανόν ε, ο λόγος για τον οποίο δυσκολεύεσαι να συλλάβει είναι ο ψυχολογικός παράγοντας και όχι βιολογικοί παράγοντες. Και μου λέει ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες, είναι επίστευτε θαρρυντικό και ακριβώς τα ίδια μου λέει και ο γιατρός μου. Λοιπόν, βάζω αυτά που μου γράφει η κοπέλα. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Εγώ ξεμπροστιάζω τον τελευταίο καιρό αυτού που νομίζω ότι πρέπει. Είτε γονεί, είτε φίλου κλπ. Πρώτη και καλύτερη, ξεμπροστιάζω του γονεί μου. Συγκεκριμένα τη μαμά μου, η οποία όταν ήμασταν μικρέ και εμένα και, και τι μου, μα έλεγε για να προσέχουμε με ποιους ερχόμαστε σε επαφή, τρεις τελείες και ένα θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση, την εξή ανεξίτηλη ατάκα. Άμα κάνετε παιδιά εκτός γάμου, δεν θα τα θεωρώ εγγόνια. Αντί να μας μιλήσει για την αντισύλληψη, μας εκβίαζε με αυτόν τον τρόπο. Τι φοβερό άσχημο πράγμα να πει μια μάνα στις κόρες της, τοξική σεξουαλική διαπαιδαγωγή είναι αυτή. Όντω, αντί να του μιλήσει για την αντισύλληψη και να τους εξηγήσει με ποιο τρόπο μία νέα γυναίκα, επειδή είχε κόρε, μία νέα γυναίκα και, για τα γόρια, και στα γόρια πρέπει να μιλάμε οι γονεί για την αντισύλληψη, με ποιου τρόπου μία νέα γυναίκα, ένα νέο άντρα που τώρα ξεκινάει τη σεξουαλική ερωτική του ζωή, πρέπει να προσέξει το ζήτημα τη αντισύλληψη. Αντισύλληψη σημαίνει να πάρουμε τα μέτρα που μα δίνει η επιστήμη, ούτω ώστε να αποφύγουμε αν επιθυμεί την εγκυμοσύνη. Αντί να τους μιλήσει για την αντισύλληψη, τους έλεγε προσέξετε, αν κάνετε παιδιά εκτός γάμου, εγώ δεν θα τα θεωρώ εγγόνια. Ας μιλήσουμε λίγο για την αντισύλληψη και θα προχωρήσω παρακάτω στην α, ανάγνωση του, του κειμένου της φίλης. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο α, ουσιαστικά για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και θα μπει σε αυτή τη λίστα. Ε, στο πρώτο βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Εισαγωγή στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», μιλήσαμε αδρά για το πώς λειτουργεί το ανδρικό σώμα, πώς λειτουργεί το γυναικείο σώμα, ποια είναι τα ανδρικά σεξουαλικά όργανα, ποια είναι τα γυναικεία σεξουαλικά όργανα, τα οποία αλλιώ ονομάζονται και αναπαραγωγικά όργανα, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την αναπαραγωγή του ανθρωπίνου ίδους. Ας πούμε λίγα πράγματα εδώ και θέλω να δείξετε αυτό το βίντεο εάν θέλετε στα κορίτσια σας και στα γόρια σας που βρίσκονται στην εφηβεία και που χρειάζεται να έχουν γνώσεις ουσιαστικές σε σχέση με το ζήτημα της αντισύλληψης. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέχει ένας άνθρωπος που ξεκινάει να έχει σεξουαλική ζωή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχει είναι η αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και το δεύτερο, αλλά όχι δεύτερο σε σημασία, είναι η προστασία από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Διαμέσου της σεξουαλικής επαφής μπορεί να μεταδώσει ο ένας άνθρωπος στον άλλο ασθένειες, ονομάζονται αισθητή στα αγγλικά, σεξουαλικώς μεταδεδόμενες ασθένειες στα ελληνικά, sexually transmitted diseases είναι οι, οι τρεις λέξεις στα αγγλικά που δίνουν το ακρονίμιο STDs, οι οποίες μπορεί να είναι από μετάδοση του ιού HIV. Ο ιός HIV είναι αυτός ο οποίος α, ευθύνεται για την ασθένεια του AIDS. Έχουμε αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι για τον ιό HIV και για την αποστιγματοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι ζουν με τον ιό αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην κολλήσουμε τον ιό. Εντάξει. Μέχρι ε, τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ε, μία από τις πολλές ποικιλίε των HPV, HPV είναι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, που κάποιες από αυτές τις, ε, τα είδη του HPV μπορεί να γίνουν και καρκινογόνα, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν σήμερα τα εμβόλια κατά του HPV, το οποίο προηγούμενο εμβόλιο περιείχε κάποια στελέχη και το καινούριο περιέχει περισσότερα στελέχη, που είναι πιθανώς καρκινογόνα και έχει βρεθεί αυτό μέσα από την έρευνα. Και το εμβόλιο για τον HPV πρέπει να γίνεται και σε αγόρια και σε κορίτσια προτού ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή. Ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, HPV, είναι μεταδοτικός διαμέσου της σεξουαλικής επαφής και κάποια στελέχη αυτού του γιού ευθύνονται για καρκίνους στο πέος, για καρκίνους στην κεφαλή του πέους, για καρκίνους στους όρχης, για καρκίνους στον κόλπο, καρκίνους στον τράχυλο της μήτρας, καρκίνους στη μήτρα κλπ. Επίσης, σεξουαλικός με τα δεδόμενα νοσήματα μπορεί να είναι η σύφυλη, ή γονόρια, ασθένειε οι οποίε ταλαιπωρούσαν πάρα πολλού ανθρώπου στο παρελθόν. Οι ασθένειε αυτέ έχουν κάνει την επανειφάνισή του σε κάποιου πληθυσμού. Έτσι χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι διάφορες υπατήτηδε μπορεί να μεταδοθούν διαμέσου τη σεξουαλική επαφή ε, και άλλε. Ε, ασθένειε σωματικέ, ξέρω εγώ, τριχομονάδε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο για να πάρετε μια πλήρη ενημέρωση για τα σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα, να ρωτήσετε το γυναικολόγο σας τα κορίτσια και τον ουρολόγο σας, ανδρολόγο σας τα γόρια. Είναι πολύ σημαντικό και τα κορίτσια να έχουν τον τη γυναικολόγο τους, δηλαδή έναν γιατρό ο οποίος να έχει το φάκελο του στον ιατρικό και να εξετάζονται τακτικά. Είπαμε και στο εισαγωγικό βίντεο ότι όταν ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή πρέπει μια φορά το χρόνο η γυναίκα να κάνει πάπτες, αλλά και οι άνδρες πρέπει να έχουν τον ουρολόγο τους όπου να πηγαίνουν για check-ups. Και πολλές φορές, και πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό στα αγόρια μας, υπάρχουν κάποια θέματα υγείας, τα οποία σχετίζονται με την περιοχή των σεξουαλικών γεννητικών οργάνων, για τα οποία τα παιδιά δεν έχουν καμία γνώση και μπορεί να τρομάξουν πάρα πολύ Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να συμβούν και σε πολύ νεραία γόρια... όπως κυρσοκύλης στον όρχη... που είναι μια ιατρική συνθήκη... η οποία είναι άμεσα αντιμετωπίσιμη... και με ε, ε, λαπαροσκοπική επέμβαση. Αλλά εάν δεν μιλάμε στα γόρια μας για αυτό το ζήτημα... ότι πρέπει να, οτιδήποτε βλέπουν διαφορετικό στα γενετικά τους όργανα... στα σεξουαλικά τους όργανα να μιλάνε γι' αυτό... να ζητάνε να επισκεφθούν τον γιατρό... μπορεί ε, ένα παιδί και να βάλει την υγεία του σε κίνδυνο αν έχει, για παράδειγμα, κερσοκύλι και δεν κάνει επέμβαση για αυτή, να βάλει και τη γονιμότητα του σε κίνδυνο, αλλά και ψυχολογικά να διαλυθεί. Επίση, τα κορίτσια. Πολύ συχνά μπορεί να υπάρχουν πράγματα, ευρήματα, για παράδειγμα, πάνω στο στήθο του, όπω τα ενόατα ενώματα, που είναι συνήθι σε νεαρά κορίτσια, που μοιάζουν με όγκου, που προκαλούν πόνο και ένα νεαρό κορίτσι αν έχει έναν πόνο στο στήθο και πιάνει κάτι, μπορεί αυτό που πιάνει να είναι ένα εινοαδένομα, αλλά επειδή φοβάται να μιλήσει στη μητέρα τη γι' αυτό, φοβάται να πάει στο γιατρό γι' αυτό, μπορεί να πάθει μια μεγάλη έτσι κατάπτωση και να πιστέψει ότι έχει καρκίνο στο στήθο, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε. Ο γυναικολόγο είναι ο κατάλληλο γιατρό για να ενημερώσει ο ή γυναικολόγο. Ε? Έχει και γυναίκε γυναικολόγου για να ενημερώσει τα νεαρά κορίτσια πώς να προστατεύουν την υγεία του σώματος τους, τη γυναικολογική τους υγεία, τι τεστ να κάνουν προληπτικά και πώς οι, ίδιε οι ίδιες οι κοπέλες να κάνουν αυτοψηλάφιση του στήθους τους και να παρατηρούν το σώμα τους και όταν βλέπουν κάτι το οποίο είναι διαφορετικό ή ανησυχητικό να έχουν την πρόσβαση να πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους. Το ίδιο και τα αγόρια ο κατάλληλο γιατρό για τα αγόρια είναι ο ουρολόγο που αρκετοί ουρολόγοι είναι και ανδρολόγοι. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα η πρόληψη της σωματικής υγείας, αντιθέτως επιβάλλεται. Λοιπόν, όσον αφορά στην αντισύλληψη, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αντισύλληψης. Αντισύλληψη τι σημαίνει? Σημαίνει να γίνει η σεξουαλική επαφή, και αν υπάρξει διείσδυση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, διείσδυση του πέου στον κόρπο, μιλάμε για ένα ετερόφιλο ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα, ένα γόρι και ένα κορίτσι, εάν υπάρξει διείσδυση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και εξπερμάτιση, το, ο, το σπέρμα, το γενετικό υλικό του ανδρός, από τη στιγμή που το ο ζευγάρι δεν επιθυμεί να κάνει παιδί, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα οάρια της γυναίκας και να μην γίνει γονιμοποίηση. Ο κύκλος της γυναίκας, της κάθε γυναίκας, διαρκεί περίπου ένα μήνα. Κάποιες γυναίκες έχουν μηνιαίο κύκλο 26 μέρες, άλλε 27, άλλε 28, άλλε 30, άλλε 31 και ούτω καθεξής. Εάν έχετε αμφιβολίες για το, ο, τη συχνότητα του μηνιαίου σας κύκλου, αν η περίοδος σας έρχεται πολύ αραιά ή πολύ συχνά, πάλι θα πάτε στο γυναικολόγο, στη γυναικολόγο. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν την, την περίοδο της γυναίκας, όπως για παράδειγμα ένα, μια συνθήκη που οθήκες, η οποία ονομάζεται πολιτιστικές οθήκες ή σύνδρομο πολιτιστικών οθικών και ούτω καθεξής. Δεν είμαι γιατρός, δεν είναι η δουλειά μου να τα γνωρίζω αυτά και να σας τα πω λεπτομερός. Αλλά γι' αυτό το λόγο χρειάζεται τα κορίτσια να έχουν τον τι γυναικολόγο τους από νωρί, ούτω ώστε να παρατηρεί και τον κύκλο τους ο γιατρός τους, η γιατρός τους και αν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες στον κύκλο να ρυθμιστούν αυτές με τη βοήθεια του της γιατρού. Λοιπόν, μια φορά το μήνα περίπου αδρά η γυναίκα βλέπει περίοδο όταν βλέπει περίοδο η γυναίκα είναι η πρώτη μέρα του κύκλου, και κατά τις πρώτες μέρες του κύκλου, ο κύκλος, η περίοδος διαρκεί από τρεις μέχρι οχτώ μέρες σε κάθε γυναίκα. Έχει γυναίκες που ε, διαρκεί τρεις μέρες ο κύκλος τους, η περίοδος τους. Έχει γυναίκες που διαρκεί πέντε μέρες, έξι μέρες, εφτά μέρες, οχτώ μέρες. Εκείνες τις πρώτες μέρες του κύκλου, τις μέρες που όπως λέμε απλά απλοϊκά έχουμε περίοδο, απορρίπτεται μέσω του κόλπου μας το αίμα που είχε μαζευτεί στα τυχώματα της μήτρας, ούτω ώστε σε περίπτωση που είχαμε εγκυμοσύνη, με αυτό το αίμα να τραφεί το μωρό. Και δεν είναι βρώμικο αίμα αυτό και δεν είναι κακό αίμα αυτό και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κάνει τη γυναίκα βρώμικη ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης οι απόψεις που υπήρχαν παλιά ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν μπάνιο όταν έχουν την εμμινόρια είναι βλακώδεις και λανθασμένες. Ίσα ίσα α, που το ζεστ... ένα χλιαρό ντουζ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στο να νιώσει η γυναίκα πιο καθαρή και να ανακουφιστεί από τυχόν πόνους που μπορεί να έχει στην περιοχή της κιάτο-κυλαϊκής χώρας λόγω της περίοδου. Ούτε μια γυναίκα που έχει, που έχει εμεινόρια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εργαστεί ή να κάνει οτιδήποτε. Κάποιες γυναίκες όμως οι οποίες έχουν πόνους κατά τη διάρκεια της εμεινόριας και δυσκολίε μπορεί ναι, να χρειαστεί να ξεκουραστούν εκείνε τι μέρε και επίση αυτή η άποψη που κυκλοφορεί ότι οι γυναίκε πριν να δουν περίοδο, δηλαδή τι τελευταίε μέρες του κύκλου, τραλένονται και γίνονται πολύ θυμ, θυμωμένε κλπ. Και και είναι απόψει οι οποίε δεν είναι ξεκάθαρες. Δεν είναι ξεκάθαρα ακριβεί. Όντω οι ορμονικέ εναλλαγέ κατά το τέλο του κύκλου όπου αυξάνεται η προγεστερόνη, μπορεί να προκαλέσουν κάποια όξυνση των ευαισθησιών της γυναίκας, δεν σημαίνει όμως ότι τρελαίνεται. Και δεν σημαίνει ότι είναι παράλογη που θυμώνει. Μπορεί να θυμώνει πιο έντονα για κάτι που θα θύμωνε ούτω ή άλλω εάν δεν ήταν σε αυτή την ορμονική φάση. Τις πρώτες μέρες της περίοδου λοιπόν, τις πρώτες μέρες του κύκλου, απορρίπτεται από τον κόλπο το αίμα που είχε μαζευτεί από τον προηγούμενο κύκλο, και σιγά σιγά αρχίζει να οριμάζει ένα ή δύο οάρια από τη μια ή και από τι δύο οθήκε. Εξαρτάται, ε, έχει γυναίκε που μπορεί να έχουν διπλή ορυξία και από τι δύο οθήκε, έχει γυναίκε που μπορεί να έχουν μονή ορυξία. Συνήθω, τον ένα μήνα έχει ορυξία η και απο τις δυο οθηκε εξαρταται εχει γυναικε που μπορει να εχουν διπλη ορυξια και απο τις δυο οθηκε εχει γυναικε που να εχουν μονη ορυξια συνηθω τον άλλο εχει οριξία η άλλη. Τα κορίτσια γεννιούνται έχοντα ένα τεράστιο αριθμό οάριων στι οθήκε του και κάθε μήνα ένα ή δύο ή τρία άρια εξαρτάται αναλόγως με τον κάθε άνθρωπο οριμάζουν, δηλαδή με ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα αν θυμάμαι καλά είναι με 400.000 οάρια που γεννιέται ένα κορίτσι δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό έχουμε γιατρούς εδώ στο κανάλι γράψτε τις ιατρικές πληροφορίες από κάτω και ε, αρχίζει να οριμάζει το άριο από την οθήκη, ταξιδεύει διαμέσου σαλ, τη σάλπιγκας ή των σαλπίγκων, αν πρόκειται για Δύο διαφορετικά οάρια από δύο διαφορετικέ οθήκε και ταξιδεύει προ τη μήτρα. Στη μέση του κύκλου τη γυναίκα, δηλαδή αν ο κύκλο τη γυναίκα διαρκεί 28 μέρε, γύρω στη δεκατη η τέταρτη μέρα, δύο-τρει μέρε πριν, δύο-τρει μέρε μετά, είναι οι γόνιμε μέρε τη γυναίκα. Είναι εκείνε οι μέρε τι οποίε το οάριο έχει φτάσει αρκετά κοντά στη μήτρα, βρίσκεται μέσα στη στι σάλπινγες οδεύει προ τη μήτρα και αν έρθει σε επαφή με σπέρματοζουάρια το οποία, ή το οποίο ένα από αυτά τα εκατομμύρια σπέρματοζουάρια που υπάρχουν μέσα σε κάθε ανδρική εξπερμάτιση καταφέρει να διατρίσει το περίβλημα του αρίου, τότε γίνεται σύλληψη. Θέλουμε δηλαδή, όταν μιλάμε για τη να αποφύγουμε το σπέρμα να έρθει σε επαφή με το άριο. Πώς γίνεται αυτό. Ο πιο κλασσικός τρόπος είναι η χρήση ανδρικού προφυλακτικού. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά, στους εφήβους, να τους μάθουμε ενώ θεωρητικά, να τους εμπεδώσουμε ότι το προφυλακτικό είναι ένα εξαιρετικό μέσο προστασίας και από ανεπιθυμητέ εγκυμοσύνες, αλλά και από μετάδοση σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων. Πρέπει να γίνει στα παιδιά κανόνας, μέσα στο μυαλό τους, ότι το προφυλακτικό είναι must. Γιατί οι παλιότεροι, μεγαλύτεροι συλλογικοί άνθρωποι, έχουν μία απέχθεια για τη χρήση προφυλακτικού, γιατί έχουν μεγαλώσει με την νοοτροπία ότι το προφυλακτικό είναι κάτι το οποίο ε, περιορίζει την ευχαρίστηση, περιορίζει την ειδονή και ούτω καθεξής. Καμία σχέση υπάρχουν στη σημερινή εποχή πολύ εξελιγμένα τέτοια σκευάσματα, πώς τα λένε, κατασκευάσματα προφυλακτικά, τα οποία προσφέρουν και προστασία από ανεπιθυμητές εγκυμοσύνες και προστασία από σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Το προφυλακτικό είναι το νούμερο ένα. Και κατά τη γνώμη μου, μία γυναίκα, ένα άνδρα που έχει σεξουαλική ζωή ενεργή, ακόμη και αν δεν έχει σύντροφο εκείνη την περίοδο, πρέπει να έχει στο σπίτι του προφυλακτικά. Ή στη τσάντα τη μια κοπέλα, ή στο τσαντάκι του, στο... στην τσέπη του ένα αγόρι προφυλακτικά. Ακόμη και στην περίπτωση που θα τύχει κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, βγαίνουν έξω τα παιδιά, πάνε στα μπαράκια, πίνουν τα ποτά του, μπορεί να φλερτάρουν, μπορεί να προκύψει κάποια ερωτική επαφή, πρέπει να υπάρχει προφυλακτικό πρόχειρο γιατί αν κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, χωρίς προφύλαξη ακόμη και αν δεν γίνει η εξπερμάτιση του άνδρα μέσα στον κόλπο με τη δίσδυση τα προσπερματικά υγρά δηλαδή κάποιες μικρές σταγόνες που προειδοποιούν ότι έρχεται το σπέρμα μπορούν να μπουν μέσα στον κόλπο και αυτές οι μικρές σταγόνες τα προσπερματικά υγρά περιέχουν επίσης σπέρματος ζωάρι άρα χρήση προφυλακτικού μια άλλη μέθοδος αντισύλληψης είναι η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Τα αντισυλληπτικά χάπια είναι σκευάσματα τα οποία περιέχουν ορμόνες και όταν τα παίρνει ένα κορίτσι ή μια γυναίκα, τα παίρνει καθημερινά, επί καθημερινής βάσεως. Για ένα χρονικό διάστημα θα τις πει ο γιατρός της ή γιατρός της σταματάει να τα παίρνει, ούτως ώστε να έχει μια τεχνητή τρόποντινά περίοδο και τα αντισυλληπτικά αναστέλουν την ορίμανση οαρίων από τις οθήκες και το ταξίδι τους προς τις Σαλπίγκες και τη Μήτρα, ούτω ώστε να μην γίνει γονιμοποίηση. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να βγει και ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι, το οποίο να χρησιμοποιείται ευρέω. Για τη χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις, τις οποίες θα τις συζητήσετε με το γιατρό, ε, είναι μία μέθοδος η οποία έχει αρκετά ψηλή αποτελεσματικότητα. Επίσης υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι χορήγησης αντισυλληπτικών ε, σκευασμάτων, όχι σε χάπια. Μία τέτοια μέθοδος μπορεί να είναι ένα ενδομήτριο σπιράλ ορμονικό. Τα σπιράλ. Τα ενδομήτρια σπυράματα είναι μικρές συσκευέ τις οποίες τοποθετεί ο ή γυναικολόγος στη μήτρα της γυναίκας, τα οποία, τα απλά σπυράλ, προκαλούν ένα όξινο περιβάλλον στη μήτρα ώστε να αποτρέψουν τη συλλήψη. Τα ορμονικά σπυράλ απελευθερώνουν ορμόνες στη, μέσα στη μήτρα, οι οποίες μπορεί να αναστείλουν και την περίοδο. Δηλαδή, οι γυναίκες που φοράνε ορμονικό σπυράλ μπορεί να μην έχουν καθόλου περίοδο για όσο καιρό το φοράνε ξαναλέω δεν είμαι γιατρός, αυτές τις πληροφορίες θα τις ρωτήσετε από τον τι γυναικολόγο σας. Μια άλλη μέθοδος αντισύλληψης, η οποία είναι επισφαλής, είναι η μέθοδο των ημερών. Δηλαδή να υπολογίζει μια γυναίκα πότε είναι γόνιμε τι ημέρε, και εκείνε τι μέρε να μην έχει σεξουαλική επαφή, εκείνε τι μέρε μόνο να έχει σεξουαλική επαφή με τη χρήση προφυλακτικού, και τι υπόλοιπε μέρε να κάνει ελεύθερα. Είναι επισφαλή μέθοδο γιατί ο κύκλο τη γυναίκα μπορεί να επηρεαστεί από ένα σωρό παράγοντε, το άγχο, τη διατροφή, την αλλαγή του καιρού, και μπορεί να είναι γόνιμη σε μέρε που δεν το ξέρει ότι είναι γόνιμη. Μια άλλη μέθοδο επίση επισφαλή είναι η μέθοδο τη αποτράβηξη. Δηλαδή να γίνεται σεξουαλική επαφή, να γίνεται διείσδυση και ο άντρα να αποτραβιέται προτού εξπερματίσει, ούτω ώστε να μην εξπερματίσει μέσα στον κόλπο τη γυναίκα. Επισφαλέστατη μέθοδο, γιατί όπω έχουμε πει, τα προσπερματικά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκυμοσύνη. Επίση υπάρχουν κάποια άλλα συσκευάσματα, όπω τα κολπικά διαφράγματα, τα οποία είναι μικρές συσκευές από σιλικόνη νομίζω είναι φτιαγμένα, τα οποία τοποθετούνται στον κόλπο πριν τη σεξουαλική επαφή και τα οποία έχουν αρκετή αποτελεσματικότητα, όχι πλήρη, όσον αφορά στην πρόληψη της ανεπιθυμής της εγκυμοσύνης. Επίσης υπάρχει μια εξαιρετική μέθοδος για άνδρες οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν γονείς, ή έγιναν ήδη γονεί και δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι γονεί, που είναι ανδρική στήρωση, η οποία ονομάζεται και βαζεκτομή. Θα σα διαβάσω τώρα από ένα άρθρο τη ΛΑΙΦΟ: Η ανδρική στήρωση ω εναλλακτική τη αντισύλληψη. Ποιο είναι το μέλλον τη αντισύλληψη, Ορισμένοι άνδρες αναρωτιούνται αν η στήρωση είναι η σωστή λύση. Η αντισύλληψη είναι ένα ζήτημα ατομικού αλλά και οικογενειακού προγραμματισμού. Πολύ συχνά το βάρο τη αντισύλληψη πέφτει στι γυναίκε. Αλλά τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο η ανδρική στήρωση ω εναλλακτική. Η Deutsche Welle, η εφημερίδα η γερμανική, εξερευνά το μέλλον τη βαζεκτομή, εστιάζοντα την ιστορία ενό ζευγαριού. Η σύντροφο του Χάικ Ότο έχει κατά καιρού αναφερθεί στη βαζεκτομή. Τώρα όμω, μετά τη γέννηση και του τρίτου του παιδιού, έχει επανέλθει και πάλι για τα καλά στο προσκήνιο. Όλες οι άλλες αντισυλληπτικές μέθοδοι κρύβουν κάποια παγίδα, ενώ η στήρωση είναι μια πολύ πιο πολύπλοκη διαδικασία για τις γυναίκες σε σύνδεση με τους άνδρες. Και οι γυναίκες μπορεί να κάνουν στήρωση, η οποία ονομάζεται απολύνωση των σαλπίνων, που είναι μια πολύπλοκη χειρουργική διαδικασία. Οι γυναίκε συχνά φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την αντισύλληψη, πράγμα που δεν είναι βέβαια δίκαιο. Η σύντροφο μου θεωρεί πω θα ήταν καλό να το αναλάβω εγώ. Ωστόσο, ο 41χρονο δεν είναι σίγουρο, κάνει λόγο για μια φάση αναζήτηση. Όπω επισημαίνει ο Βερολινέζο Σότο, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το φόβο μπροστά στη διαδικασία αυτή καθεαυτή, αν και φυσικά έχει και αυτό κάποια σημασία, όσο με το γεγονό ότι έχει κάτι το αμετάκλητο. Η βαζεχτομή περιλαμβάνει άλλωστε την απομόνωση των σπερματικών πόρων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο άνδρας δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Αναστρέψιμη επέμβαση όμω είναι σε αρχικό στάδιο. Η επέμβαση μπορεί να θεωρηθεί αναστρέψιμη με πολύ καλέ πιθανότητε επιτυχία κατά τα πρώτα 2-3 χρόνια. Ωστόσο, στη συνέχεια, αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Ο λιωρολόγο Μάρκαρ Μπούστερ από τη Βάδη Βίρτεμβέργη είναι ένα βήμα που πρέπει να θεωρηθεί οριστικό. Άλλωστε. Λίγοι είναι οι άνδρες που αργότερα να την απόφασή τους. Ενίοτε τίθεται το ερώτημα αν η επέμβαση επηρεάζει τη λίπητο. Ωστόσο, ο γερμανός ουρολόγος απαντά αρνητικά. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν διαταραχές, αυτές έχουν συνήθως ψυχολογικά αίτια. Μια δύσκολη απόφαση. Ο Τίμο Στόρκ, καθηγητή κλινική ψυχολογία στο Βερολίνο, τονίζει ότι πρόκειται για μια πολύ προσωπική ατομική απόφαση, η οποία πρέπει να ζυγιστεί καλά. Μερικέ φορέ, μάλιστα, μπορεί να έχει και άλλε προεκτάσει όπω το πώ αντιμετωπίζει κανεί τα σημαντικά βήματα στη ζωή και τι δεσμεύσει. Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό ερώτημα που θέτει είναι αν κάποιο θέλει να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση εφόσον εκείνη δεν κρίνεται απαραίτητη. Ο Αρμπρούστερ παρατηρεί πω όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στον ίδιο, ο ουρολόγο δηλαδή, για μια επέμβαση βαζεχτομή είναι κατά μέσο όρο τέλη των 30, έχουν δύο παιδιά και έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό προγραμματισμό του. Υπάρχουν ωστόσο και νεότεροι άνδρε που δεν έχουν παιδιά και δεν θέλουν, αν και αυτοί αποτελούν μάλλον την εξαίρεση. Η βεβαιότητα για την απόφαση είναι σύμφωνα με τον ίδιο βασική προπόθεση. Οι άνδρες που φτάνουν ω εδώ έχουν ήδη πάρει την απόφασή του και δεν έχουν πλέον καμία επιφύλαξη. Υπάρχει και ανδρική στήρωση, το βαζέκτομο, όπω λέγεται στα αγγλικά, ή βαζεκτομή. Και υπάρχει και γυναικεία στήρωση. Είναι αλήθεια ότι πέφτει πολύ περισσότερο βάρο πάνω στι γυναίκε για την αντισύλληψη έτσι όπω είναι τα πράγματα σήμερα. Και ξαναλέω, εγώ περιμένω πώ και πώ πότε θα βρεθεί το ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι το οποίο θα χρησιμοποιείται ευραίως και η, η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι καλύτερα να χρησιμοποιούνται δυο αντισυλληπτικές μέθοδοι μαζί. Δηλαδή, για παράδειγμα, και προφυλακτικό και μέθοδος της απόσυρσης, της αποτράβηξης, γιατί ε, έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη πιθανότητα να μην έχουμε ένα επιθυμητή εγκυμοσύνη. Τα ενδομήτρια σπυράματα ή σπιράλ, παλιότερα έλεγαν οι γυναικολόγοι ότι ενδείκνυνται μόνο για γυναίκες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει. Τώρα, ειδικά τα ορμονικά ενδομήτρια σπυράματα, τα συστήνουν και οι γυναίκες που δεν έχουν ακόμη τεκνοποιήσει. Οι γυναικολόγοι αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσετε με το γιατρό σα. Άρα, η μάνα τη κοπέλα αυτή λοιπόν, αντί να τη τα πει όλα αυτά, αντί να τη τα πει με ποιου τρόπου θα αποφύγει Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, ούτω ώστε να μπορεί να απολαύσει το σεξ ανένοχα, τη έλεγε όλη αυτή την αρνητικούρα ότι άμα κάνετε παιδιά εκτό γάμου, δεν θα τα θεωρώ εγγόνια. Φοβερή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από μάνα προ την κόρη, θα έλεγα εγώ. Μα εκβίαζε με αυτόν τον τρόπο. Σας α... ξαναλέω, είναι νέα κοπέλα. Τώρα λοιπόν που είμαι παντρεμένη και είμαι σε διαδικασία εξωσωματικής και πάω σε ψυχολόγο, τους έχω αφήσει όλους απ' έξω. Ο λόγος που δεν την ξεμπροστιάζω να βγει από μέσα μου είναι ότι θέλω να είμαι ήρεμη σε όλη αυτή τη φάση, αλλά κάθε φορά που πιάνουμε θέμα συζήτηση στα παιδιά, τη την λέω, αλλά όχι όπως νιώθω. Βγάλτε τα όλα από μέσα σου κόρη μου, πες στην κανονικότητα. Θέλω απλώς να ανοίξω το ψυγείο με τις πάμπολες ενέσεις και τα κουτιά με τα φάρμακα και να τις πω «Αυτό θα το θεωρείς εγγόνη» Μια και πάντα μας έλεγαν ότι όλα πρέπει να γίνονται με μια σειρά Πόσο τραγικός ο τρόπος της και ο δικός της και πολλών άλλων γονέων Πόσο φόβο είχα τότε μην τυχόν και μείνω τόσ... Πόσο φόβο είχα τότε μην τυχόν και μείνω ώστε να έχω πάρει αρκετέ φορέ χάπι τη επόμενη ημέρα. Το χάπι τη επόμενη ημέρα είναι επίση μια μέθοδο αντισύλληψη, η οποία είναι ένα χάπι ορμονικό που παίρνει η γυναίκα μέσα σε 72 ώρε από την απρόσεχτη σεξουαλική επαφή, την σεξουαλική επαφή χωρί προφύλαξη, χωρί την επαρκή προφύλαξη που είναι επικίνδυνο να καταλήξει σε εγκυμοσύνη. Και αυτό το χάπι είναι ένα ισχυρό ορμονικό χάπι, το οποίο προκαλεί μοραγή αμέσω, από ό,τι έχω ακούσει. Δεν έτυχε να το χρησιμοποιήσω καμιά φορά, αλλά έχω ακούσει από γυναίκε που το έχω χρησιμοποιήσει. Και είναι, είναι, κάτι το οποίο είναι αρκετά έτσι. Πώ ε, πώς να το πω, σοκαριστικό για τον οργανισμό. Δηλαδή, δεν είναι ένα απλό χαπάκι που το παίρνουμε και δεν είναι καλή ιδέα να το παίρνουμε πολύ συχνά. Όλα αυτά, αντί να μας πούνε πώς να ευχαριστιόμαστε τον έρωτα, ακούγαμε μαλακίες, τις οποίες τις συζητάμε τώρα με τους ψυχολόγους. Πες τα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό το μένος που με έχει δημιουργηθεί σε αυτή τη φάση, μιας και δεν τις έχω πει ότι κάνω εξωσωματική. Σκέψου τι κακή σχέση έχετε με τη μάνα σου, που δεν τις έχεις πει ότι κάνεις εξωσωματική. Σκέψου, αυτό σε ζήτα στη θεραπεία σου. Αλλά ενώ κάθε κοπέλα θα ήθελε τη μαμά της σε αυτή τη φάση... Εμένα έχει κάνει να... Η εξωσωματική εμένα με έχει κάνει να θυμάμαι τις ατάκες της. Λογικό, ξελογικό, την κρατάω σε απόσταση. Μήπως πρέπει να πας και ενώ no εντελώ. Τη λέω: Θε να το κάνω αυτό το βίντεο ανώνυμα. Μου λέει: Δεν θα είχα θέμα. Πιο πολύ για αυτά τα κουτάκια εντό εισαγωγικών που σου επηρεάζουν το μυαλό με χρόνο με το χρόνο. Γιατί αν δεν έμπαινα σε διαδικασία εξωσωματική, πολύ πιθανό να μην ξέθαβα στο μυαλό μου αυτέ τι ατάκε. Κατά τα άλλα, η μητέρα μου είναι μοντέρνα, όχι μεγάλη και συνήθω δίπλα μα. Αλλά τώρα που την έχω ανάγκη, Νιώθω ότι αν της τα έλεγα τσιχήμα που τα έχω πει κατά διαστήματα κάποια πράγματα, π.χ. για τη σειρά που μα έλεγα μικρά, φυσικά κανένα δεν μα ανάγκασε να παντρευτούμε. Αυτό μπορώ να το παραδεχτώ. Είναι γονεί που είναι πολύ καλοί σε αυτό το κομμάτι. Δεν. Νιώθω ότι αν της τα έλεγα τσιχήμα θα πάθαινε εγκεφαλικό. Προτιμά δηλαδή να ταλαιπωρεί εσύ. Προτιμά δηλαδή να σκάσει εσύ παρά να πάθει εγκεφαλικό η μάνα σου, αν τη πει ότι αυτέ οι τοξικότητε που σα έλεγε εσένα και τι αδερφοί σου μεγαλώνοντά σα, έχουν κάνει ψυχική συναισθηματική ζημιά. Λοιπόν, άκου να δει. <laughs> Όταν μία γυναίκα μπαίνει στη διαδικασία να κάνει παιδί με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, είτε έρθει μια εγκυμοσύνη προγραμματισμένη με τρόπο μια σύλληψη που γίνεται με έναν τρόπο φυσικό, δηλαδή κάνει έξω το ζευγάρι με σκοπό την αναπαραγωγή και μεν έγκυψε μια κοπέλα. Είτε γίνεται υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εξωσωματική δηλαδή. Η εξωσωματική είναι μια ιατρική πράξη, κατά την οποία οι γιατροί που είναι εξειδικευμένοι στην εξωσωματική γονιμοποίηση δίνουν μια ορμονική θεραπεία στη γυναίκα, ώστε να παράγει περισσότερο άρια. Παίρνουν τα οάρια από το σώμα της γυναίκας, παίρνουν α, γενετικό υλικό από τον άνθρα και γίνεται η γονιμοποίηση των οαρίων εκτός του σώματος, γι' αυτό ονομάζεται εξωσωματική. Δημιουργούνται ε, τα γονιμοποιημένα οάρια, τα οποία μετά εμφυτεύονται στη μήτρα της γυναίκας. Και είναι μία μέθοδος η οποία έχει βοηθήσει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, να γίνουν μητέρε, εκατομμύρια ζευγάρια σε όλο τον κόσμο να έχουν παιδί που δεν θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικά. Και η εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιείται και για τι περιπτώσει τη παρένθετη μητέρα. Δηλαδή, μπορεί ένα ζευγάρι να μην μπορούν να κάνουν δικό του παιδί με τον κλασικό τρόπο, να μείνει έγκυο ο ένα από του δύο και να κάνουν παιδί, είτε γιατί είναι ζευγάρι ιδίου φίλου, είναι δύο άνδρες που είναι ζευγάρι δηλαδή, είτε γιατί μια γυναίκα μπορεί, για παράδειγμα, να έχει θέμα με τη μητρα δεν γνωρίζω μια περίπτωση μιας κοπέλας η οποία γεννήθηκε με ημιτελή μητρα η οποία έκανε δύο παιδιά με εξωσωματική γονιμοποίηση και παρένθετη μητέρα ήταν η μάνα της. Υπάρχουν είναι μια εξέλιξη της επιστήμης της ιατρικής που βοηθάει πάρα πολλά ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί, πολλούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδί, να μπορέσουν να κάνουν παιδί. Όπως επίσης και το παιδί με δότη, σπέρματος, που κάνουν κάποιες γυναίκες μόνες τους, γίνεται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ή ένα παιδί που θέλει να κάνει ένας άντρας μόνος του, πάλι γίνεται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουμε γόνεις, και ειδικά όταν α, παίρνουμε ορμόνε για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ή έχουμε τι ορμόνε μια εγκυμοσύνη, τότε ξυπνούν μέσα μα αρκετά πράγματα. Γιατί, όπω είπα προηγουμένω, στι τελευταίε μέρε του κύκλου, είπαμε, ο κύκλο τη γυναίκα ξεκινάει με την πρώτη μέρα που έχει την εμμηνωρίση, που έχει την περίοδο στη μέση του κύκλου είναι οι γόνιμε ημέρε. Εάν γίνει η γονιμοποίηση, από εκεί και πέρα κανονικά η γυναίκα δεν θα έχει ξανά περίοδο μέχρι να γεννήσει. Προς το τέλος του κύκλου αυξάνονται πολύ κάποιες ορμόνες όπως η προγεστερόνη, οι οποίες αυτές οι ορμόνες βοηθούν στην διατήρηση της εγκυμοσύνης αν θα υπάρξει εγκυμοσύνη. Μια από αυτές τις ορμόνες είναι η προγεστερόνη. Είναι πολλές οι ορμόνες, σας ξαναλέω, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι βιολόγος, σας τα λέω έτσι όπως τα γνωρίζω, ω μία απλή ασθενή. Εμένα με ενδιαφέρει το ψυχολογικό κομμάτι. Λοιπόν, η προγεστερόνη και οι συνοδέ άλλε ορμόνε και νευροδιαβιβαστέ είναι αυτέ οι αιτίε για τι οποίε είμαστε πιο ευερέθιστε κάποιε γυναίκε πριν από την περίοδο και κάποιε γυναίκε έχουμε και το προεμινοριακό προεμινοροϊκό σύνδρομο, PMS, Premestral Syndrome, που είναι μια συνθήκη στην οποία την τελευταία εβδομάδα πρωτού δούμε περίοδο, πρωτού έρθει η περίοδο, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του κύκλου, έχουμε ιδιαίτερη ευερεθιστότητα. Λόγω των ορμωνών. Ξαναλέω όμω ότι αν μια γυναίκα είναι ευερεθιστή και σου την μπει πιο άγρια επειδή έκανε μαλακία, δεν σημαίνει πω εσύ δεν έκανε μαλακία. Εντάξει, Αυτό θα το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Πολλέ φορέ χρησιμοποιείται το προεμινωρικό σύνδρομο από του άντρε ω μια κατηγορία προ τι γυναίκε. Αλλά ε, είσαι υπερβολική γιατί θα δει περίοδο, για παράδειγμα. Ή ακόμη χειρότερα, είσαι αγάμητη και γι' αυτό το λόγο έχει νεύρα. Πάλι όλε αυτέ είναι κοινωνικέ προκαταλήψει και στερεότυπα τα οποία δεν έχουν βάση επιστημονική. Και είναι σεξιστικά. Μια άλλη φορά γι' αυτό. Λοιπόν, όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε διαδικασία που οι ορμόνε μα είναι αλλαγμένε, είτε λόγω μια εγκυμοσύνη που έχει προκύψει χωρί εξωσωματική, είτε λόγω των ορμονών που παίρνουμε για την εξωσωματική και κατά τη διάρκεια τη εξωσωματική οι γυναίκε παίρνουν και κάποιε ορμόνε έξτρα α, προ, για να προφυλάξουν αυτή την εγκυμοσύνη. Γίνονται και αυτέ συνήθω είναι ενέσει οι οποίε γίνονται στην κοιλιά. Είναι δύσκολη η διαδικασία εξωσωματική, δεν είναι εύκολη. Έχω δουλέψει με αρκετά ζευγάρια που έκαναν εξωσωματική στο παρελθόν. Μάλιστα, συνεργαζόμουν από το 1998 με έναν πρωτοπόρο γυναικολόγο, ο οποίο ήταν ο πρώτος που έκανε in vitro fertilization στην Κύπρο και γνωρίζω από δεύτερο χέρι, όχι από πρώτο χέρι γιατί δεν έτυχε, δεν χρειάστηκε να κάνω εγώ εξωσωματική, ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή επιβαρύνεται πάρα πολύ και ψυχικά και συναισθηματικά και σωματικά η γυναίκα. Και επιβαρύνεται και ο άνδρας ψυχικά. Λοιπόν, εάν πρόκειται για ζευγάρι, ο σύντροφο ή σύντροφο. Λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό σε αυτή τη φάση που εσύ οδεύει προ τη μητρότητα ή τη γονεϊκότητα να σου έρχονται στην επιφάνεια όλες, όλα αυτά τα παράπονα. Αυτό δεν σε κάνει κακομαθημένη. Αυτό δεν σε κάνει να είσαι παράλογη. Αυτό δεν σε κάνει να μην έχεις δίκιο που ενοχλείσαι. Και πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους να λυπόμαστε τον εαυτό μας και να σταματήσουμε να συμπονούμε τους, διά, του, τους δυνάστες μας. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Ψάχνω να βρω τη συνομιλία με την κοπέλα. Τώρα θα τη βρω την κοπέλα. Θα τη βρω. Λοιπόν. Λέει ότι δεν την πειράζει καθόλου εξωσωματική μέχρι τώρα. Μπράβο. Πάει τέλεια. Μένει μεταφορά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά. Πρέπει να έχω τύψει που έχω ένα μέρο για αυτά που σκέφτομαι. Όχι, να μην έχει καθόλου τύψει. Κατά λέω, έπρεπε να θυμώσει παραπάνω. She mutilated you ψυχολογικά. Mutilation σημαίνει να σου κόψει κάτι. Ε, ένα λεπτό. Η λέξη mutilation ε, τι σημαίνει ακριβώς στα αγγλικά. Συγγνώμη παιδιά, επειδή διαβάζω τα αγγλικά βιβλιογραφία, μου βγαίνουν ακροτηριασμός. Έχει ακροτηριάσει ψυχολογικά. Ξέρετε ότι σε κάποιες φίλες στην Αφρική, ακόμη και μέχρι σήμερα, κάνουν κλειτοριδεκτομή. Ακροτηριάζουν δηλαδή τη γυναίκα. Της αφαιρούν την κλειτορίδα προκειμένου να μην έχει ευχαρίστηση. Με αυτά που της έλεγε η μάνα της, την ψυχολογικά. Δηλαδή η μάνα μου μου λέει εγώ φταίω, όχι της λέω, δεν φταίς εσύ ακριβώς, φταίνει η αντίληψη σας. όχι φταίει εκείνη. Φταίει γιατί ως μητέρα είχε ευθύνη και οι μητέρες και οι πατεράδες έχουμε ευθύνη να φιλτράρουμε τις αντίληψεις μας, να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας και να μην μεταφέρουμε άκρητα τις μαλακίες που μας έχουν πει δικοί μας γονείς στα δικά μας παιδιά. Εσύ θα πεις στο δικό σου παιδί αυτές τις μπουρδες και τις ανοησίες, θα το κάνεις. Λέει ότι τώρα θυμάται αυτές τις, αυτές τις ατάκες που της έλεγε η μάνα της και της την έχει δώσει που της έλεγε αν κάνεις παιδί εκτός γάμου δεν θα το θεωρώ εγγόνη και τώρα η κοπέλα αυτή βρίσκεται στη διαδικασία να είναι σε γάμο και να κάνει εξωσωματική. Λοιπόν, για να το μαζεύουμε... Οι μητέρες και οι πατεράδες οι οποίοι μιλούν στα έφηβα παιδιά τους για την αντισύλληψη πρέπει να μιλούν με επιστημονικότητα, με επιστημογνωσύνη, να διαβάσουν βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από βιολόγους, από ιατρούς και ψυχολόγους και είναι κατάλληλα για να τους δώσουν τις σωστές πληροφορίες που να μεταφέρουν στα παιδιά τους Υπάρχουν και βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης τα οποία είναι γραμμένα ακριβώς για την ηλικία κάθε παιδιού. Εγώ θυμάμαι είχα αγοράσει στα παιδιά ένα βιβλίο που έλεγε θέλω να μάθω τα πάντα για το σεξ, το οποίο ήταν μεταφρασμένο από τα ισπανικά και ήταν για παιδιά 8 έως 12 ετών και μετά είχαμε αγοράσει κάποια άλλα βιβλία που πάλι ήταν ξενόγλωσσα και ήταν μεταφρασμένα στα αγγλικά, που ήταν έφηβο αγόρι, έφηβο κορίτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ του τίτλου. Τα βιβλία τα ξέρει καλύτερα εδώ, Ακότα Ιστορική Θεοδοσία. Όσο να τη ρωτήσουμε σε κάποια φάση, ποια βιβλία είναι καλό να διαβάσουμε και οι γονεί, και να δώσουμε στα παιδιά μα, και ίσω να διαβάσουμε και εμεί τώρα ω ενήλικε, για να ανοίξει λίγο το πνεύμα μα και να καταλάβουμε ότι κουβαλάμε ένα σωρό άκυρε απόψει, λανθασμένε απόψει, στερεότυπα και προκαταλήψει, τα οποία μα βασανίζουν, μα ταλαιπωρούν και δεν μα αφήνουν να χαρούμε τη ζωή, να χαρούμε το σεξ να χαρούμε τον έρωτα, να χαρούμε το σώμα μας, να χαρούμε τις σχέσεις και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βασανιζόμαστε. Επειδή αυτή η κοπέλα μου γράφει στο Instagram, μπήκα και είδα και τις φωτογραφίες της. Είναι ένα πολύ μοντέρνο κορίτσι, εμφανισιακά και πολύ ωραίο κορίτσι, πολύ μοντέρνο όμω. Και λέω κοίτα ρε, παιδί μου, είναι τόσο μοντέρνα εμφανισιακά, δηλαδή έχει μια εμφάνιση πολύ ωραία η οποία... Είναι έτσι ανέμελη εμφάνιση και με πρωτοποριακή, θα έλεγα, που δεν ταιριάζει και πολύ και με το επάγγελμα που έχει. Ενώ έχει σπάσει κάποια κοινωνικά στεγανά όσον αφορά την εμφάνιση, και δεν είναι, δεν είναι σαν εμένα, ρε παιδί μου, που είμαι κυριαλέ ή τέλο πάντων. Είναι, μοιάζει πιο πολύ η εμφάνιση τη με την κόρη μου. Πιο μοντέρνα, πιο νεανική, πιο ανάλαφρη και η κόρη μου, ενώ είναι δικηγόρος δεν έχει την εμφάνιση μια δικηγόρου και καλά κάνει. Λοιπόν, ενώ εμφανισιακά έχει αλλάξει πράγματα και έχει ξεπεράσει τα μπου, χρειάζεται να τα ξεπεράσει και εσωτερικά. Και μια μοντέρνα μαμά και ένας μοντέρνος μπαμπάς, δεν είναι μόνο αυτοί που μας λένε «Ναι παιδί μου, θες να βάψεις τα μαλλιά σου αυτό το χρώμα, βάψε τα» ή «Ναι παιδί μου, θέλεις να...» να, να κάνεις ξέρω εγώ οτιδήποτε μοντέρνο και προδευτικό κάνε το Ένας μοντέρνος και προοδευτικός γονιός είναι αυτός ο οποίος δεν μας μεταφέρει τις μαλακισμένες απόψεις για το σεξ, για τις γυναίκες, για τον έρωτα που του έχουν δώσει οι γονείς του Δεν μας μεταφέρει όλο αυτό το σκοταδισμό του παρελθόντος Ένας μοντέρνος γονιός είναι αυτός ο οποίος απευθύνεται σε απευθύνεται σε ψυχολόγους, απευθύνεται σε επίσημη βιβλιογραφία, σε σοβαρή βιβλιογραφία, προκειμένου να πάρει γνώσεις τις οποίες να μεταδώσει στο παιδί του και να μην μεταφέρει στο παιδί του τις δικές του στερεοτυπικές αντιλήψεις. Άκου μαλακία να σου πει, αν κάνετε παιδί εκτός γάμου δεν θα το θεωρήσω εγγόνιμο. Δηλαδή σου δαιμονοποίησε την εγκυμοσύνη, σου δαιμονοποίησε τη σεξουαλική πράξη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη, σε έκανε να παίρνει και αχρίαστα ίσω το χάπι τη επόμενη ημέρα. Γιατί? Να κάτσει να διαβάσει, να καθόταν να διαβάσει, να πήγαινε να ρωτήσει ένα ψυχολόγο, να πήγαινε να ρωτήσει ένα γυναικολόγο, μια γυναικολόγο, να ενημερωθεί και να σου δώσει τι πληροφορίε που χρειάζεσαι για την αντισύλληψη για την προστασία από τις σεξουαλικώς μεταδεδόμενες ασθένειες να σου μιλήσει για τα πάντα όλα. Έχω, βίντεο, έχω email το οποίο θα το κάνουμε αργότερα που έχει να κάνει με την άμβλωση, έχει να κάνει με την έκτρωση, έχει να κάνει με τη διακοπή εγκυμοσύνης μέσω ιατρικής πράξης. Και επίση και για τη φυσική διακοπή εγκυμοσύνη, την αποβολή όταν μία εγκυμοσύνη δεν πάει καλά. Που και γι' αυτά πρέπει να μιλάμε στα κορίτσια μα και στα αγόρια μα. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα πράγματα που μπορεί να του συμβούν στη ζωή του. Άρα, ενημερώνουμε τα αγόρια μα και τα κορίτσια μα για την αντισύλληψη, τι μεθόδου αντισύλληψη. Στην περίπτωση που το κορίτσι μα είναι ετεροφιλόφιλο και κάνει σεξ με αγόρι, υπάρχει κίνδυνο να έχει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, οπότε την ενημερώνουμε προκειμένου να ξέρει ποια μέτρα να λάβει. Στην περίπτωση που έχουμε αγόρι το οποίο είναι ετεροφιλόφιλο και κάνει σεξ με κορίτσια, πάλι το ενημερώνουμε για την αντισύλληψη. Θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε ότι και οι άνδρες πρέπει να πάρουν περισσότερη ευθύνη για την αντισύλληψη είναι εντελώ λανθασμένε στάσει, συμπεριφορέ και απόψει το να λέει ένα αγόρι σε ένα κορίτσι, ένα άντρα σε μια γυναίκα, Αν με αγαπά, δεν θα βάλουμε προφυλακτικό. Και αν μα ζητήσει ο άλλο οπωσδήποτε τη χρήση προφυλακτικού κατά την ερωτική πράξη και εμεί το αρνηθούμε, αυτό δείχνει ότι δεν σεβόμαστε εκείνον τον άνθρωπο και δεν υπάρχει συνένεση. Είναι μια μεγάλη μαλακισμένη, λαθασμένη άποψη ότι το να βάλει προφυλακτικό δείχνει ότι αγαπά λιγότερο τον άλλον, ότι δεν νοιάζεσαι για τον άλλον. Πρέπει να προστατεύσουμε και τα παιδιά μα και του εαυτού μα από ανεμηθήμενε εγκυμοσύνε, αλλά και από σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα. Η χρήση προφυλακτικού, ανδρικού προφυλακτικού, είναι ένα κύριο μέσον προστασία από σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα. Γιατί, για παράδειγμα, η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών από τι γυναίκε που, όπω λέω, ελπίζω να έρθει και στου άντρε, να φτιάξουν αντισυλληπτικό χάπι για άντρε και να είναι διαδεδομένο και να αναλάβει και ο άντρα την ευθύνη τη αντισύλληψη, όχι μόνο η γυναίκα. Η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών δεν προστατεύει από το σεξουαλικό με νοσήματα. Η χρήση ενδομήτριου σπυράματο, του σπιράλ του δαχτυλιδιού, δεν προστατεύει από το σεξουαλικό με νοσήματα. Η μέθοδο τη αποτράβηξη δεν προστατεύει από το σεξουαλικό με νοσήματα. Η μέθοδο τη των ημερών που δεν κάνει σεξ τι γόνιμε μέρε, δεν προστατεύει από τα σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα. Άρα, η χρήση ανδρικού προφυλακτικού είναι απαραίτητη για προστασία από σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα. Κάποτε είχε βρεθεί και ένα γυναικείο προφυλακτικό, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα εύχριστο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Είχε γίνει και προσπάθεια ω και προφυλακτικό να βάλουμε εμεί οι γυναίκε. Δηλαδή ε, τα κάνουμε όλα να μην ταλαιπωρθούν τα γόρια. Πριν 25 χρόνια θυμάμαι ότι το είχα χρησιμοποιήσει μια φορά, ήταν πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Και δεν λειτουργούσε. Με τον τρόπο που λειτουργεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ανατομία του γυναικείου σώματο είναι πολύ διαφορετική από αυτή του ανδρικού. Είναι πολύ διαφορετικό να αντίσει με το προφυλακτικό, με το σκεύασμα αυτό το οποίο είναι από σιλικόνη. Συνήθω δεν ξέρω, σιλικόνη. Δεν καουτσούκο από τι το κάνουν ένα, ένα πέος το οποίο είναι ξεκάθαρα ένα άλλο ρε παιδί μου να πάρεις αυτό και να τον ντύσεις και άλλο να, να φτιάξεις ένα περίπλοκο σκεύασμα όπως είναι το γυναικείο προφυλακτικό για να δημιουργήσεις ένα χώρο μέσα στον οποίο θα γίνει δίσδες τέτοιες μπλε λιλά και φούξια. Α, να πάρετε φούξια προφυλακτικά, να πάρετε λιλά, να πάρετε μπλε, να το κάνουμε και εικόνα ρεαλιστική. Λοιπόν, ε, η χρήση προφυλακτικού είναι απαραίτητη για την προστασία από τη μετάδοση σεξουαλικών μεταδεδομένων ασθενειών. Είναι και τριχομονάδε, έχει διάφορε. ρε παιδιά, σα λέω, δεν είμαι γενικόλογο, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω, ενώ τα έχω υπόψη μου για να προσέχω και τα έχω υπόψη μου για να, προσ, να, να συμβουλεύω και τα παιδιά μου να προστατεύουν αυτού και αλλήλου από αυτά, αλλά δεν τα ξέρω να σα τα πω με τον ίδιο επιστημονικό τρόπο και επιστημονική ορολογία που θα, θα, θα σας σα τα έλεγε ένα γυναικολόγο, μία γυναικολόγο, ένα ουρολόγο, ανδρολόγο κτλ. Λοιπόν, μιλάμε στα παιδιά μα για την αντισύλληψη, μιλάμε για την προστασία από τα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα, ούτω ώστε να ευχαριστηθούν το σεξ. Ούτω ώστε να έχουν αυτή τη χαρά του παιχνιδιού των ενηλίκων που είναι το σεξ. Δεν τους μιλάμε για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα με σκοπό να τους αποτρέψουμε από το να κάνουν σεξ ή με σκοπό από το να τους το χαλάσουμε, να τους το μαυρίσουμε, να τους γεμίσουμε ενοχές. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα υπάρξουν και επόμενα βίντεο. Αυτά για σήμερα. Και προσοχή οι γονείς, να μην κάνουμε τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας. Στέλνω μια τεράστια αγκαλιά και στη φίλη. Και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται από την τοξική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που έχουν δεχθεί από τους γονείς τους. Και σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε ή να αρχίσετε την ψυχοθεραπεία, δεν κάνετε ήδη, προκειμένου να απελευθερωθείτε από όλα αυτά τα στα βάρη. Την αγάπη μου.